Μεγάλη Πέμπτη, μετά τα 12 Ευαγγέλια, σε όλες τις εκκλησίες της πατρίδος μας, ακούγεται το μυρολόι της Παναγιάς. Και μάλιστα το συναντούμε απ' άκρη σ' άκρη σε όλες τις μεριές του ελληνισμού. Ακριβώς εκεί η Παναγιά φαίνεται να συνομιλεί. Να συνομιλεί με τους μαθητές, να συνομιλεί με τον πρόδρομο, με το γιο της πάνω στο σταυρό. Θα λέγαμε ότι είναι τελείως ανθρωποκεντρικό. Και αυτό έχει να κάνει με μία μάνα, οποιαδήποτε μάνα θα μπορούσε να είναι στη θέση της Παναγιάς, η οποία θρηνεί τον χαμένο της γιο. Αν κάποιος ομιγέννητο χάσει τον πατέρα του ή την μητέρα του, λέμε ότι ορφάνεψε. Αν χάσει τον άντρα του ή τη γυναίκα του, λέμε ότι χείρεψε. Αν κάποιος χάσει το παιδί του, δεν λέμε τίποτα. Εκεί λοιπόν επίτηδες η ελληνική γλώσσα σιωπά, γιατί ακριβώς δεν θέλει να το πει. Δεν είναι ότι δεν μπορεί, δεν θέλει να το πει. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που εντοπίσαμε από όλη την έρευνα είναι ακριβώς ο διάλογος που γίνεται μεταξύ της μητέρας του Ιούδα και της Παναγίας. Αναφέρει πως η Παναγία περιπλανιόταν μέσα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και εκεί άκουσε κάποια άλλη να θρηνεί περισσότερο από αυτή. Και λέει πως είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Χτύπησε την πόρτα από εκεί που προέρχονταν οι φωνές και αντίκρισε τη μητέρα του Ιούδα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, για να μην τα πολυλογώ, δείχνει τις δύο γυναίκες να κλαίνε αγκαλιασμένες η κάθε μία για το γιο της.